Έχει, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον κύριο Ανδρέα Θεοφάνους, με αφορμή την παρουσίαση του κειμένου πολιτικής με τίτλο «Το Κυπριακό μετά την άτυπη πενταμερή, η πρόταση για ένα φυσιολογικό κράτος». Έγινε η παρουσίαση το πρωί, ήταν και ο κύριος Μαυρογιάννης, ο διαπραγματευτής εκεί, απάντησε και σε ερωτήματα. Κύριε Θεοφάνους, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μικιώτη. Λοιπόν, και θέλουμε να μας πείτε ακριβώς, να μας δώσετε το στίγμα αυτής της πρότασης και το στόχο της. Μάλιστα. Αυτή η πρόταση καταρχήν είναι επικαιροποιημένη για χρόνια τώρα ασχολούμαι με το Κυπριακό. Είχαμε σοβαρές διαφοροποιήσεις μετά την τελευταία άτυπη πενταμερή, όπου η τουρκική πλευρά κατέθεσε την θέση για τα δύο κράτη με στόχο την Συνομοσπονδία. Βασικός στόχος της δικής μου δουλειάς ήταν να προτείνει ένα συγκεκριμένο κατευθυντήριες γραμμές για ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο του Κυπριακού. Εγώ το ονομάζω ιδιότυπο ομοσπονδιακό πλαίσιο και ταυτόχρονα να υπάρχει και αυτή η εξελιχτική διάσταση. Θεωρώ ότι για χρόνια τώρα η πολιτική που έχει ακολουθηθεί δεν έχει επιτύχει τους στόχους της για πολλούς λόγους. Και επίσης το διεθνές περιβάλλον μας κατηγορούν ως Ελληνοκύπριους και ως Κυπριακή Δημοκρατία ότι λέμε όχι πάντοτε και δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Συνεπώς, σε αυτό το κείμενο πολιτικής υπάρχει ξεκάθαρα κατευθυντήριες γραμμές για το τι μπορούμε να προτείνουμε, το τι θέλουμε και ταυτόχρονα εισηγήσεις για μια εξελιχτική διαδικασία. Επειδή θεωρώ ότι είναι αδύνατο να πάμε σε μια λύση Κυπριακού σε 24 ώρες, θεωρώ ότι μια ομοσπονδιακή διευθέτηση θα είναι το τέλος του δρόμου μιας εξελιχτικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα σημειώνω, υπογραμμίζω θα έλεγα, ότι δεν έχω ψευδεστήσεις ότι η Τουρκία θα δεχθεί οποιασδήποτε προτάσεις ομοσπονδιακής λύσης οι οποίες δημιουργούν ένα φυσιολογικό κράτος. Η Τουρκία θέλει μια λύση όπου με τον Α ή τον Β τρόπο θα κυδαιμονεύει την Κύπρο και ταυτόχρονα να παραμερίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως η αξία αυτού του κειμένου έγκυται στο γεγονός ότι δεν θα μας κατηγορούν πλέον ότι τι δεν θέλουμε, διότι υπάρχει συγκεκριμένη εισήγηση για το τι μπορούμε να θέλουμε. Δεν διαμηνύουμε καθημερινά όμως, κύριε Θεοφάνους, το τι ακριβώς θέλουμε και το τι επιδιώκουμε. Το γεγονός ότι μας κατηγορούν δεν έχει να κάνει και με τις ατζέντες του καθενός και με τα συμφέροντα που παίζονται. Ασφαλώς και οι ατζέντες και τα συμφέροντα είναι μέρος της όλης κατάστασης, αλλά και εμείς δεν είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, είναι πολύ γενικόλογο θέλουμε τη ζωνική δικαιοτική νομοσπονδία. Δηλαδή, ποιος είναι ο προσδιορισμός του. Ξέρει ο κόσμος. Οι Κύπροι ξέρουν και να ξέρουν οι ξένοι. Ναι. Άρα, εγώ δεν λέω ότι αυτό που έχω καταθέσει είναι η βίβλος, είναι το Α και το Ω και αυτό θα ακολουθεί. Η άποψή μου είναι ότι είναι ένα πολύ ισχυρό κείμενο το οποίο έχει αξία. Θεωρώ όμως ότι ως μεθοδολογία, ως Ελληνοκυπριακή πλευρά και αν θέλετε ως Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει επιτέλους να καταθέσουμε και κατευθυντήριες γραμμές και εισηγήσεις για το τι θέλουμε και να μην τοποθετούμε θα μόνο όταν έρθουν σχέδια τρίτων μέσω των Οργανισμένων Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Αυτή την ιστορία την είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα πρέπει να πάρουμε και πρωτοβουλίες όχι μόνο ως Ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και ως κράτος, μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και επειδή, επειδή θεωρώ ότι η Τουρκία έχει δικούς της στόχους, και όπως έχω πει, δεν έχω καμία ψευδέστηση. Στην απουσία οποιασδήποτε λύσης και στην απουσία της διάσπασης του αδιεξόδου και ως εκ τούτου της συνέχισης του status quo και της εκκρεμότητας, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τους συντελεστές ισχύως, να αναβαθμίζει τις συνεργασίες της, να καταστεί κράτος πρότυπο και επιτέλους να έχει ένα αφήγημα. Και το κείμενο αυτό, επειδή όπως είπε και κατά την εκδήλωση ο κύριος Μαυρογιάννης ότι έχουμε προβλήματα στο θέμα της αφηγηματικής επεξήγησης. Καταγράφω το τι λένε οι Τούρκοι, παραδείγματος χάρη, ότι οι Ελληνοκύπροι είναι κακομαθημένοι, ότι δεν θέλουν πίση, δεν θέλουν να μοιραστούν εξουσία, πλούτο και ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Τουρκοκυπρίους. Υπάρχει στο κείμενο αυτό και η εωφυλόμενη ελληνοκυπριακή απάντηση, η οποία πιστεύω πρέπει να προωθηθεί ανάλογα. Η οποία? Λυπούμε να παρατηρήσω ότι όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές υπάρχουν μέρος των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας οι οποίοι είναι δέχτες του τουρκικού αφηγήματος και στη Λευκωσία και στην Αθήνα.
δέχτες. Για πείτε μας, επειδή σας χάσαμε. Ποιο είναι το ερώτημα σας? Επειδή κάναμε τη μετατροπή και σας γυρίσαμε τηλεφωνικώς, κάπου χαθήκατε, σας έχασα κάπου. Είναι δέχτες ποιου αφηγήματος? Λέω ότι πολλές φορές το τουρκικό αφήγημα έχει θετική αποδοχή αρκετές φορές. Ναι. Ποιο αφήγημα από όλα, σε ποιο αφήγημα αναφέρεστε τότε? Ότι φταίουν οι Έλληνες. Α, ότι είμαστε κακομαθημένοι και ότι τα θέλουμε όλα και ότι απορρίπτουμε τα πάντα. Βέβαια, και ότι φταίμε εμείς που δεν έχει λύσει δεν έχει επιλυθεί το κυπριακό πρόβλημα. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Ναι. Πάντα θα βρίσκονται, κύριε Θεοφάνου, και αυτοί που το γνωρίζετε. Ναι. Αλλά τροβολούν τα ίδια τους τα πόδια, ναι. Ναι. Αλλά τόσα χρόνια μετά την εισβολή, πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια αφηγηματική επεξήγηση, να είναι πιστική και ταυτόχρονα συνδέω την ύπαρξη αφηγήματος με το θέμα της ύπαρξη στρατηγική για το Κυπριακό. Δεν γίνεται όλα αυτά τα χρόνια να μετακινούνται συνεχώς οι τουρκικές θέσεις. Δεχόμαστε κάτι και θέλουν κάτι άλλο. Και εμείς να παραμείνουμε προσκολλημένοι και να τους ακολουθούμε και πάντοτε το ενδιάμεσο να είναι κάτι χειρότερο για μας. Στη σημερινή συγκυρία, αν μείνουμε εμείς εκεί που είμαστε μέχρι τώρα, τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία όπως διαμορφώθηκε με το πλαίσιο των ψηφισμάτων και ούτω καθεξής και οι Τούρκοι με τα δύο κράτη, όταν ο Γενικός Γραμματέας θα πάει στη μέση, θα προκύψει η Συνομοσπονδία. Στον τετραγωνισμό του κύκλου, δεν γίνεται αυτός ο τετραγωνισμός του κύκλου, ναι. Και εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Θεοφάνου, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε αυτή την ώρα.